Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε δει πώς μπορούμε από τη χρονική συνάρτηση FTT μέσω του ολοκληρώματος, δηλαδή μέσω του ευθέως μετασχηματισμού, να βρούμε την έκφραση αυτής της συνάρτησης στο πεδίο της συχνότητας, δηλαδή να υπολογίσουμε το μετασχηματισμό Laplace F2S αυτής της συνάρτησης. Εμείς όμως, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των συστημάτων αυτόματου ελέγχου, θα χρειαστεί συνήθως να κάνουμε το ανάποδο. Δηλαδή, θα έχουμε τη συνάρτηση F2S στο πεδίο της συχνότητας και θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace, ούτως ώστε να βρούμε το σήμα μας στο πεδίο του χρόνου. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα, με βάση τον πίνακα των βασικών μετασχηματισμών Laplace και με βάση τις ιδιότητες του μετασχηματισμού Laplace. Φυσικά, ο υπολογισμός του αντίστροφου μετασχηματισμού μπορεί να γίνει και μέσω του ολοκληρώματος, όμως η επίλυσή του συνήθως είναι αρκετά δύσκολη. Πάμε να το δούμε όλο αυτό με ένα παράδειγμα. Παράδειγμα 1 λοιπόν. Μπορείτε να βρείτε τον πίνακα των βασικών μετασχηματισμών Laplace καθώς και τον πίνακα με τις βασικές ιδιότητες του μετασχηματισμού Laplace στις σημειώσεις του μαθήματος. Στο παράδειγμα 1 λοιπόν, εμείς θέλουμε να υπολογίσουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace για τη συνάρτηση F2S ίσον 1 δια S την τρίτη και 6 δια S τετράγωνο και 4. Εδώ πέρα θα πάμε με απευθεία σύγκριση από τον πίνακα. Ουσιαστικά θα έρθουμε και θα υπολογίσουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό για κάθε όρο ξεχωριστά. Πάμε πρώτα για τον πρώτο όρο. Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι η συνάρτηση T στην νη έχει μετασχηματισμό Laplace νη παραγωγικό δια S στην νη συν 1. Για να καταλήξουμε λοιπόν στο δικό μας όρο, δηλαδή το 1 δια S στην τρίτη, προφανώς θα πρέπει να έρθουμε και να κάνουμε αντικατάσταση όπου είναι το 2. Άρα λοιπόν, για νη ίσον 2 από το βασικό μετασχηματισμό του πίνακα, θα καταλήξουμε ότι η συνάρτηση δε τετράγωνο θα έχει μετασχηματισμό Laplace 2 παραγωγικό δια S στην 2 και 1, δηλαδή δια S στην τρίτη. Δηλαδή θα είναι 2 δια S στην τρίτη. Όμως εμείς δεν θέλουμε το 2 δια S στην τρίτη, θέλουμε το 1 δια S στην τρίτη. Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Μπορούμε να στηριχθούμε στη βασική ιδιότητα της ομογένειας και να έρθουμε να διαιρέσουμε τα πάντα με το 2. Άρα λοιπόν, το T τετράγωνο δεύτερα πλέον θα έχει μετασχηματισμό Laplace το 1 δια S στην τρίτη. Άρα λοιπόν, αυτός ο όρος στο πεδίο του χρόνου γράφεται T τετράγωνο δια 2. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για το δεύτερο όρο από εδώ πέρα. Παρατηρούμε ότι είναι της μορφής ω δια S τετράγωνο και ω τετράγωνο, δηλαδή ταιριάζει με αυτή τη μορφή του πίνακα. Όμως, από τον πίνακα γνωρίζουμε ότι αυτός ο μετασχηματισμός Laplace θα προκύψει από τη συνάρτηση ημίτονο του ωμέγατε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε σύγκριση με το δικό μας όρο. Εμείς εδώ πέρα έχουμε 6 δια S τετράγωνο και 4. Προφανώς θα πρέπει να έρθουμε να το αλλάξουμε σε αυτή τη μορφή του πίνακα για να μπορέσουμε να γυρίσουμε μετά πίσω στο πεδίο του χρόνου. Άρα λοιπόν, θα είναι S τετράγωνο, το 4 μπορούμε να το γράψουμε 2 εις τετράγωνο και στον αριθμητή θα πρέπει να έχουμε και πάλι το ω. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε σίγουρα το 2 και απλά θα πολλαπλασιάσουμε το 3 για να δημιουργήσουμε το εξάρι που είχαμε πριν. 3 επί 2, 6. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι θα έρθει και θα μας δώσει στο πεδίο του χρόνου τώρα το ημίτονο του 2t πολλαπλασιασμένο όμως με το 3. Άρα λοιπόν 3 ημίτονο 2t θα έχει μετασχηματισμό Laplace στο δεύτερο όρο. Άρα λοιπόν, η F2S που ήταν 1 δια S την τρίτη συν 6 δια S τετράγωνο και 4 στο πεδίο του χρόνου, δηλαδή εφαρμόζοντας αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace, θα μας δώσει τη συνάρτηση το 1 δια S την τρίτη T τετράγωνο δεύτερα και ο άλλος όρος θα μας δώσει το 3 επί ημίτονο 2T. Άρα λοιπόν, όταν εμείς έχουμε γνωστό το μετασχηματισμό Laplace και θέλουμε να υπολογίσουμε τη χρονική συνάρτηση από την οποία προέκυψε ο μετασχηματισμός αυτός, τότε δεν θα πηγαίνουμε μέσω του ολοκληρώματος για να υπολογίσουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό, αλλά θα πηγαίνουμε μέσα από τον πίνακα των βασικών μετασχηματισμών και από τον πίνακα των ιδιοτήτων, ούτως ώστε να κερδίσουμε χρόνο. Ο υπολογισμός του ολοκληρώματος για να πάω από τη συχνότητα στον χρόνο είναι δύσκολος και τον αποφεύγουμε.